Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Για 10 ημέρες θα διοργανωθεί στην Αλεξανδρούπολη γιορτή εμπορίου από την 1η ως τις 10 Ιουλίου. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα δεκαήμερο προσφορών που θα κάνουν τα εμπορικά καταστήματα, ενώ στην προσπάθεια θα συμβάλλουν ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με τη διοργάνωση διάφορων εκδηλώσεων και το Σωματείο Καταστημάτων Εστίασης που θα πραγματοποιήσουν διάφορα happenings για τους πολίτες Αλεξανδρούπολης και τους επισκέπτες. Η οικονομική κρίση έχει πλήξει σημαντικά την αγορά της Αλεξανδρούπολης, ωστόσο τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου βρίσκονται στις επάλξεις με σκοπό να επιφέρουν και πάλι κέρδη στα ταμεία τους και χαμόγελα στα πρόσωπα των καταναλωτών. Η γιορτή εμπορίου θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως τις 10 Ιουλίου. Τα εμπορικά καταστήματα της πόλης στο συγκεκριμένο δεκαήμερο θα πραγματοποιήσουν προσφορές στα προϊόντα τους. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συμμετοχή και από τα μαγαζιά εστίασης και καφέ, και από τα κέντρα διασκέδασης και από την Ομοσπονδία που είναι οι βιοτέχνες, βιομήχανοι κτλ. Και από το Σύνδεσμο των Βιομηχάνων και από τους πράκτορες και από τους ξενοδόχους και από την Ένωση των Κατασκευαστών και γενικότερα από το Δήμο, από την Περιφέρεια, από το Επιμελητήριο, να στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια και να κάνουμε από κοινού μια γιορτή, μια δεκαήμερη γιορτή που θα είναι από τις 1 μέχρι τις 10 Ιουλίου και θα έχουν τα μαγαζιά του δικού μας του Εμπορικού Συλλόγου ειδικές τιμές και προσφορές. Επίσης θα έχουν τα εστιατόρια κάποια happenings, κάποιες διαφορετικά πράγματα από όλες τις άλλες μέρες. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και ο Δήμος θα συμμετάσχει διοργανώνοντας εκδηλώσεις το συγκεκριμένο δεκαήμερο. Ο Δήμος θα πλαισιώσει γιορταστικά αυτές τις εκδηλώσεις. Δηλαδή, ό,τι είναι να κάνει το καλοκαίρι θα εντάξει κάποιες εκδηλώσεις αυτό το δεκαήμερο. Έχουμε την υπόσχεση της τουριστικής επιχείρησης και της του κυρίου... του Δήμου γενικότερα για ότι θα το στηρίξει. Είναι να συντονιστούμε αυτή την εβδομάδα και θα σας έχουμε νεότερα. Η πρωτοβουλία ανήκει στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και έχει εφαρμοστεί ήδη πιλωτικά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Να σημειωθεί πως το δεκαήμερο προσφορών θα εφαρμοστεί και στα εμπορικά καταστήματα νοφερών. Ο χρόνος είναι σύντομος. Θα προσπαθήσουμε να το παλέψουμε για να το φτάσουμε στις 1 του μηνός να είμαστε έτοιμοι. Με ουσιαστικό ρόλο θα παίξει ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης που εντάσσουμε και τις Φέρες μέσα, γιατί ο καλλικρατικός Δήμος είναι και Λουτρά και Φέρες, και όλες οι εκδρομές, όλα τα πακέτα που θα γίνουν ή και η αγορά και στην αγορά των Φερών που εκεί υπάρχει θα ισχύουν τα ίδια πράγματα και ό,τι στην Αλεξανδρούπολη. Συνεννοηθήκαμε με τον εκεί πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Εμπόρων.